Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήταν καλή εβδομάδα που μας πέρασε. Τώρα δεν ξέρουμε η καινούργια τι μας ξημερώνει, γιατί δυστυχώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα βλέπουμε αυτά. Ο ΠΑΟΚ πάντως το Σάββατο έβαλε τη σφραγίδα και είπε «Κύριε, εδώ είναι το κύπελλο, αλλά έχουμε πάρει και το πρωτάθλημα». Με αυτή την εμφάνιση που έκανε, γι' αυτό είναι πιασμένη η φωνή μου, γι' αυτό ακόμα χτυπάει η καρδιά, γιατί μέχρι που να τελειώσει μας έχουν συμβεί πάρα πολλά τέτοια, τουλάχιστον στους 10 τελικούς που έχω συμμετάσχει και στα πόσα πρωταθλήματα, τα κλεμμένα μιλάω, τα κλεμμένα πάντα μιλάω. Αυτό ήταν ένα που το περίμενα, γιατί σε αυτό το γήπεδο παίζοντας τον τελευταίο τελικό είχαμε χάσει πάλι άδικα και με μια ακύρωση ενός γκολ, αλλά και γιατί μας ήθελε η τύχη το 1983. Ο τελευταίος τελικός του Γιώργου Κούδα ήταν εκείνο, σωστά? Το 83. Το 83, στην Καλογρέζα, τουλάχιστον το τελευταίο μου παιχνίδι που έπαιξε εκεί σε τελικό κυπέλλου για τον ΠΑΟΚ. Αυτό λέω. 2-0 δεν τελείωσε το παιχνίδι? Ναι, ναι. Το γκολ το είχε πετύχει ο Γιώργος Κούδας. Ποιο γκολ? Πιο απ' όλα. Το ακυρωθέν. Α, όχι, το ακυρωθέν δεν το είχε βάλει νομίζω ο Κωστίκος μετά από παλιά δική μου. Μετά από παλιά. Δεν θυμάμαι τόσο καλά, δυστυχώς το βίντεο του μυαλού καμιά φορά έχει, επειδή ήταν σε παλιές κόπιες, έχει παραγραφεί. Λοιπόν, εκείνο το παιχνίδι νομίζω ότι ήταν ο πρώτος τελικός που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι. Τουλάχιστον εγώ πρόλαβα και έπαιξα εκείνο το 1983. Αυτό ήταν ο πρώτος τελικός που ήταν εκεί. Αν θέλεις, 83-84 περίοδο. Ναι. Ο Αρβανίδης ήταν τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Ο Αρβανίδης ήταν τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και έκανε κάτι απίθανες αποκρούσεις. Ας με συγχωρήσουν για τις εκφράσεις, γιατί εδώ τώρα βάζουμε πολλά μπιπ με τον κόλλο, με το χέρι, με το κεφάλι, με ό,τι υπήρχε. Είχε κάνει φοβερές αποκρούσεις. Θυμάμαι δύο σουτ στο γάμα, δικά σας σουτ. Ναι, ήταν δύο. Που έμειναν στην ιστορία για το γεγονός ότι κατάφερε να μην δεχτεί γκολ. Και σε μια άλλη φάση, εντάξει, λόγω της παρόρμησης εκείνης της στιγμής, ενώ το είχα αυτό πάντα, αριστερά μου ήταν ο Ψαράς ή κάποιος άλλος παίκτης που δεν έδωσε την μπάλα, πάσα που έπρεπε να το κάνω. Μετά όταν το είδα, κατηγόρησε τον εαυτό μου ότι ίσως μπορεί με τον συμπαίκτη μου να είχε γίνει γκολ. Αλλά όλα έχουν τη μοίρα τους. Έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ πήρε λοιπόν μια ρεβάνς χθες, προχθές. Άτυπη. Μια μεγάλη ρεβάνς. Μεγάλη ρεβάνς. Και έλεγα στον πρόλογο, κύριε Κούδα, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα με 6 κύπελα στην ιστορία της, τα 5 εξ αυτών στις έδρες των αντιπάλων της. Μα ναι, τα 5 εξ αυτών. Το πρώτο τελικό που παίχτηκε στην Θεσσαλονίκη μεταξύ Άρη ΠΑΟΚ ή αν θέλεις ΠΑΟΚ Άρη ήταν το 1969-70. 70, ναι. Ναι. Χάθηκε εκείνο με 1-0. Από εκεί πέρα... Κοίταξε, εγώ ήξερα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα, αλλά και σαν άνθρωπος, εντάξει, είσαι αρκετά μικρότερος, ίσως μεγαλώσεις και στα πόδια μου δημοσιογραφικά, έλεγα πάλι την αλήθεια, όταν δεν παίζαμε, όταν δεν αξίζαμε κάτι, έπρεπε και καθόμασταν κάτω να πούμε τι δεν κάναμε. Και λέγαμε το χάσαμε γιατί δεν παίξαμε εμείς. Και πάντα έδειχα συγχαρητήρια στην ομάδα που έπαιξε καλύτερα ή αν θέλεις καμιά φορά που ήταν και πιο τυχαίρι, αλλά δεν μιλάμε για τα κλεμμένα. Εκεί πέρα πλέον βγαίναμε εκτός αυτού. Και υπάρχουν πάρα πολλά και τουλάχιστον εντάξει δεν υπήρχε η τεχνολογία, αλλά μια τεχνολογία που και αυτοί την κόβουνε. Ας βάλουν να δουν το ψαλίδι, το γκολ του Ματζουράκη που ακύρωσαν το 72 που πήραμε το κύπελο με τα δύο γκολ τα δικά μου. Δηλαδή έχουμε τέτοια να θυμόμαστε που δεν μπορούν να αποτυπωθούν σήμερα εκείνες τις εποχές, γιατί δεν υπήρχε σίγουρα και τεχνολογία όλοι. Να μας πούν γιατί ακυρώθηκε εκείνο το γκολ. Ποιος ήταν ο πιο κλεμμένος τελικός, το πιο κλεμμένο κύπελο? Πολλά ήταν, αλλά και... Το πιο, δηλαδή εκείνο που ήταν που δεν σβήνει. Ας τα ζυγίσουμε, ας τα βάλουμε στη ζυγαριά να δούμε.
έπαιξε σε 10 τελικούς. Να γινόταν οι 5 στη Θεσσαλονίκη και οι 5 στην Αθήνα. Να δούμε ποιος θα είχε την έδρα για να κερδίσει, γιατί σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό. Έτσι ακριβώς, αυτό έλεγα. 6 κύπελα έχει ο ΠΑΟΚ, 5 στις έδρες των αντιπάλων. Ένα πήρε εδώ, ναι, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, μιλάς και για μετεγενέστερα. Εγώ το 83-84 που σταμάτησα, να σε πω τον τελευταίο κλεμμένο τίτλο. Ναι, από πάντα. 84-85 περίοδο. Mm. 84 σταματάω. Σωστά. Φεβρουάριο. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να τα αποκριθώ εγώ σε αυτό που μου ζητάνε εμένα οι φίλαθλοι. Καταλάβαινε οι δυνάμεις μου δεν. Πάω και λέω τον προπονητή ότι κύριε προπονητά δεν μπορώ. Άμα θέλεις για μισή ώρα. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνα την ομάδα και αν χρειαστώ κάπου. Δεν με χρειάστηκε, ίσως δεν έπαιξα. Ίσως δεν έπαιξα μετά τον Φεβρουάριο του 1984. Αναλαμβάνω σαν τη μάνατζερ της ομάδος. Επί Παντελάκη. Το Παντελάκη το ρίχνουν το καλοκαίρι και συνεχίζουμε με Σκότσικ και Φορτούλα στο προπονικό team και εγώ σαν team manager, σαν υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Καταφέρνουμε και παίρνουμε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Mm. Πού πάμε όμως, πάμε και τελικό. Λάρισα. Ναι, αυτά ίσως τα, δεν ξέρω αν τα γράφετε στα βιβλία της δικής σας ιστορίας, της δημοσιογραφικής. Πάμε τελικό. Τι μας κάνουν στο τελικό? Επειδή δεν έχουμε μια στιβαρή διοίκηση, μας παίρνουν τον Δημόπουλο μέσα από το αεροπλάνο και μας κάνουν μια ομάδα που να μην ξέρουμε που πηγαίνουν. Μας πηγαίνουν σε ένα ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Παναθηναϊκός ίσως δεν ήθελε ή και οι άλλοι του τότε ΠΟΚ να πάρει ο ΠΟΚ το ντάμπλ. Και πηγαίνουμε, ήταν καλύτεροι σίγουρα η Λάρισα, αλλά οι δικοί μου ποδοσφαιριστές δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση που τους είχα πριν μια εβδομάδα. Εγώ το θεώρησα κλοπία αυτό το τίτλο. Μέσω γήπεδο σίγουρα η Λάρισα ήταν καλύτερη και σίγουρα έπαιξε αυτό που ποθούσε να πάρει. Αλλά εμείς δεν ήμασταν σε αυτή την κατάσταση. Ναι, αλλά ποιος δημιούργησε αυτή την κατάσταση? Έχετε δει εσείς μεταγραφή να γίνεται μέσα από το αεροπλάνο και να φεύγει ο ποδοσφαιριστής από την αποστολή? Όχι. Ποτέ. Χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία. Μα είναι κλοπή όλα όσα συνέβησαν. Για μένα, είδατε, κερδίθηκε το παιχνίδι εκτός γραμμών. Πριν που αν διεξαχθεί. Δεν ξέρω, εγώ έχω μια λογική που δεν ξέρω αν συμφωνούν οι περισσότεροι, αλλά σίγουρα ξέρω ότι πήγε μια ομάδα προχθές προετοιμασμένη για όλα. Μια ομάδα και το έδειξε μέσα στο γήπεδο ποια είναι. Και σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά και έβαλε τη σφραγίδα της σε αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου. Δηλαδή, αν μια ομάδα συνέβαιναν όλα αυτά και πήγαινε με διαφορετική ψυχολογία εκεί πέρα, θα γινόταν αυτό? Δεν θα γινόταν, πιστεύω. Δεν θα γινόταν. Έχω αυτή την αίσθηση τουλάχιστον 21 χρόνια που έπαιξα ποδόσφαιρο. 21 χρόνια που ποδόσφαιρο, μια ζωή στο ποδόσφαιρο, και λέω ότι αυτός ο τελικός. Θέλω να ρωτήσω αν σας φόβησε το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει μετατρέψει τον τελικό σε παράσταση για ένα ρόλο και χάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Επειδή το έχετε ζήσει σίγουρα, δεν υπάρχουν παιχνίδια. Εκεί είχε πιαστεί λίγο η φωνή μου. Είχε πιαστεί. Αλλά ευτυχώς είχα έναν άνθρωπο πίσω, ο οποίος εκτός που έχει παίξει ποδόσφαιρο, γιατί εγώ δεν θέλησα ποτέ να γίνω προπονητής, είχα έναν coach πίσω μου, έναν προπονητή που τον αγαπούσα και συνεχίζω να τον αγαπώ σαν άνθρωπο, τον Άγγελο τον Αναστασιάδη, που αν έφυγα από το γήπεδο έφυγα με αυτή τη συμπαράσταση, αλλιώς μπορούσα να είχα μείνει εκεί. Γιατί συνέχεια με καθησύχασε, μη στεναχωριέσαι. Είναι, ξέρεις, χρησιμοποίησε κάποιες λέξεις ο Άγγελος και στους ποδοσφαιριστές του, επειδή δεν χειρίζεται άλλη γλώσσα, δεν επιπλήττει τους ποδοσφαιριστές με ύβρις και τέτοια. Αν θα το πει πεθαμένο, αν θα το πει κατσίκι, αν θα το πει με μια άλλη κουβέντα. Με χτυπούσε στην πλάτη και μου έλεγε, μη στεναχωριέσαι, γιατί με έβλεπε ότι μετά το πέναλτι, μετά τις δύο καλές ευκαιρίες, πολύ καλές ευκαιρίες του Μπίσεσβαρ, άρχισα και σφιγγόμουνα, γιατί ξέρεις, καμιά φορά από αυτά ο αντίπαλος ανεβαίνει ή σε κάνει ένα γκολ και χάνεις
όλο το παιχνίδι και είναι ψοφή μια λέμε, παθαμένα είναι, μη στεναχωριές θα κερδίσουμε. Τι έλεγε, ήταν σίγουρος δηλαδή, ε? Ήταν σίγουρος, δηλαδή εξαίρεσε ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει από τον πάγκο και τουλάχιστον τον είδαμε και τον ονομάζουν, γι' αυτό τον ονομάζαν και coach. Ήταν και προπονητής, είναι και ο coach, αυτό πρέπει να είναι σήμερα. Και νομίζω ότι και τα συγχαρητήρια ανήκουν σίγουρα και στο δικό μας coach αυτή τη στιγμή, προπονητή, ο οποίος μετά από αρκετές παλαινοδίες πήρε μια ομάδα και με την αμφισβήτηση του κόσμου έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και προπόνησε την ομάδα και την έφτασε σε ένα σημείο και έκανε τουλάχιστον για μένα, σου λέω, δεν είμαι coach αλλά σαν ποδοσφαιριστής, σωστή διαχείριση του υλικού του. Γιατί έχει παίκτες ο ΠΑΟΚ και αυτή την προσωπικότητα, γιατί με ρωτάνε ποιος ήταν καλύτερος παίκτης, η ομάδα ήταν, λέω, η καλύτερη. Αν πιάσει από τον πρώτο παίκτη που έχασε την πρώτη ευκαιρία να μπούμε μπροστά στο σκορ και ήταν ο καλύτερος στην φετινή του σεζόν, ο Πλιόγιοβιτς, τι να πεις για τον Πίσεσβα, δηλαδή, τι να πεις για τον Γκάνιας, τι να πεις για τον Πέρα, όλοι τρέχανε για αυτό που λέγεται ομάδα και αυτό χάρηκα το Σάββατο εγώ. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Θες πολύ ωραία. Να μιλήσεις, δεν θέλω να μιλήσω. Τι να πω. Εδώ από αυτά που είπατε εσείς, τι να πει κάποιος. Δηλαδή, λέτε ότι φύγατε από το γήπεδο γιατί ήταν ο Άγγελος εκεί, σας καθησύχαζε. Γιατί εντάξει, τώρα ανεβαίνουν και οι παλμοί, ανεβαίνουν και όλα. Δηλαδή, υπάρχει αγωνία. Κοίταξε να δεις, και στο τέλος έφυγα λίγο στεναχωρεμένος παρόλη τη χαρά. Δηλαδή, να πηγαίνεις σε ένα γήπεδο. Χίλια συγγνώμη, Κωστάκη μου. Δηλαδή. Πας να παρακολουθήσεις ένα αγώνα, αυτές τις λογικές δεν τις καταλαβαίνω και να είμαι με πιασμένη τη φωνή και να μην ξέρω πού να σταθώ, να βάζω ευτυχώς είχα ένα χαρτομάδιλο, να τρέχουν τα μάτια μου, να μην μπορώ να αναπνεύσω με τα καπναγόνα που πέσανε πίσω από τη θύρα, νομίζω, της ΑΕΚ και ερχόντουσαν μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, πας να παρακολουθήσεις κάτι και αυτό που πρέπει εγώ, θα ήθελα να χειροκροτήσω, ακόμα αν έπεσε καλύτερο αντίπλος, θα το χειροκροτούσα. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι δυνατό σήμερα, μετά τόσα χρόνια, να συμβαίνουν αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει πόλωση, έχετε δίκιο, απλά είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Θα πρέπει να ξεριζωθούν πολλά πράγματα και να ξαναστηθούν από την αρχή. Και ξέρετε γιατί το λέω. Επειδή η δική σας εμπειρία είναι τεράστια, επί σειρά ετών, θεωρώ ότι με Έλληνα διαιτητή δεν θα πήγαινε καλά το παιχνίδι της του Σαββάτου. Γιατί? Όχι ότι δεν είναι άχρηστοι οι Έλληνες διαιτητές. Απλά θα επηρεάζονταν από τις κινήσεις του Χιμένεθ π.χ. Τον είδαμε σε όλη τη χρονιά φέτος τον προπονητή της ΑΕΚ σε κάθε απόφαση διαιτητή να πηδάει μέχρι τον ουρανό. Γι' αυτό δεν θέλανε τον Σιδηρόπουλο. Γι' αυτό. Εγώ ξέρω να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Δεν θέλω τον Σιδηρόπουλο γιατί ο Σιδηρόπουλος είναι διεθνής διαιτητής. Και σε ένα παιχνίδι τέτοιο θα έδειχνε αυτό που δείχνει και έξω όταν το βλέπω να παίζει. Αλλά αυτό δεν το θέλουνε. Και πάμε στο άλλο άκρο. Για μένα και ο διαιτητής, ο Ισπανός, δεν θέλησε να μαυρώσει την ιστορία του. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά βλέπουμε κάποια πράγματα. Εκείνη η φωτοβολίδα γιατί πετάχτηκε μέσα στο γήπεδο. Ξέρω. Δεν υπάρχει εξήγηση. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λογική, δηλαδή. Έχεις πάρει έναν τίτλο και ένα λεπτό πριν από τη λήξη του παιχνιδιού πετάς φωτοβολίδα. Δεν υπάρχει. Είναι παράνοια. Είναι για ψυχοφάρμακα. Είναι παράνοια. Δεν μπορείς να δικαιολογήσεις ορισμένα πράγματα. Όχι, πότε τα δικαιολόγητα δεν τα δικαιολογούμε ποτέ, τέλος. Δεν δικαιολογούμε. Είναι. Πανηγυρισμός είναι να κάψουν έναν άνθρωπο, έναν ποδοσφαιριστή. Δεν είναι κανέναν, όχι ποδοσφαιριστή, ούτε αστυνομικό, ούτε κανέναν. Ναι, κανέναν. Ναι, για ποιο λόγο όμως δεν θα μπορούσε, συγγνώμη, αυτός ο διαιτητής να διακόψει το παιχνίδι σε ένα λεπτό πριν λήξει και να φας πάλι και καμπάνε να σε αφαιρέσουν και τον τίτλο το οποίο έβαλε στη σφραγίδα. Εγώ πιστεύω αυτός ο διαιτητής έκανε ένα συμβιβασμό γιατί ήταν το τελευταίο λεπτό. Αν έπεφτε 5-10 λεπτά θα διέκοπτε το παιχνίδι. Γιατί έτσι λέει ο κανονισμός. Δεν ξέρω, δηλαδή κάποτε πρέπει να αναλογιστούμε και αυτά τα πράγματα.
Δεν μπορεί μια ταινία ο άλλος που δεν χτύπησε στο ταμείο του, δεν είχε τζίρο, να την πετάς να μην ξετυλίγεται και να χτυπάει και να παίζεται όλο εκείνο το θέατρο. Ενώ η Τούμπα ήταν έτσι και τιμωρήθηκε ο Πάοκ με αυτή την ποινή. Σε παρακαλώ, Κωστάκη μου. Κάποια πράγματα θα πρέπει, στερείς δηλαδή ένα εκατομμύριο κόσμο, λέω, του Πάοκ από ένα τίτλο, γιατί εσύ θες να βγάλεις τα αποθυμένα σου. Και τους δίνεις το δικαίωμα να παίξουν τέτοιο θέατρο. Ας μείνουμε στο αγωνιστικό. Βγαίνει όλη η αγανάκτηση. Έτσι είναι, το καταλαβαίνω, όλοι το καταλαβαίνουν. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη χρονιά έπρεπε να πάρει το ντάμπλ. Το λέω με τα γνώσεως, γιατί έβλεπα αυτό το πράγμα που θέλω να πηγαίνω στο γήπεδο και να βλέπω να παίζει ο ΠΑΟΚ, να χαίρομαι και να φεύγω με ψηλά το κεφάλι μέσα από το γήπεδο. Από τις κερκίδες δηλαδή, όχι μέσα από το γήπεδο. Τι καλά που θα ήταν να γύριζε 30-40 χρόνια πίσω χρόνος, Κοίταξε, δεν ανταλλάσσονται όχι, με οτιδήποτε χρήμα, με οτιδήποτε αυτό, αυτή την αγάπη του κόσμου, τουλάχιστον και την αναγνώριση που έχω, δεν ανταλλάζω, ούτε με σήμερα, ούτε με... Απλά, ναι, η νοσταλγία σε φέρνει να σκέφτεσαι αν έπαιζα σήμερα, να έπαιζα. Γιατί αυτό το πάθος δεν σταματάει σε όποια ηλικία, το μυαλό δηλαδή, γιατί το σώμα δεν ακολουθεί. Υπέκλεψα χθες μια κάτι εκεί με τον Ιωσιφίδη, κάτι του λέγατε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά δεν μπορούσα να ακούσω παραπάνω. Τι πράγμα? Δεν ξέρω, κάτι του έλεγες, κάτι έκανε. Όχι, η πλάκα του κάνει. Εμείς έχουμε το team μας, και επειδή δεν τον βλέπω τώρα και τον καιρό και τις υποχρεώσεις τους στην ΚΑΠΑ 20 μαζί με τον Καρσία, και τρέχανε τα παιδιά όλο αυτό τον καιρό, αλλά είμαστε 5-6 άτομα που πηγαίνουμε στο ρετυρέ του γηπέδου του Στούμας, παιδιά, πάνω από το τέταρτο όροφο, ναι, ναι. Εκεί που καταγράφηκε ο άνθρωπος του ΠΑΟΚ της φάσης του αγώνα. Εγώ, ο Κωστίκος, ο Γιώργος ο Γεργιάδης, ο Ζήσης, ο Βρίζας, ο Κώστας ο Ιωσιφίδης, έρχονται πολλά παιδιά περισσότερο από τους πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ, τους ονομάζω παλέμαχους. Και βλέπουμε εκεί πέρα το παιχνίδι, και εντάξει, συζητάμε τα δικά μας, και ο Κώστας ο Ιωσιφίδης έχει καιρό να φανεί από εκεί, και τον καλά κατάλαβα, τον έβαζα πάγο. Κύριε Κούδα, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σας είδα και πέρσι μετά την περσινή κατάκτηση του κυπέλλου, και φέτος ο Δημήτρης ο Πέλκας επέλεξε να φωτογραφεί μαζί σας με το κύπελλο και με αποθεωτικά σχόλια φυσικά. Έχετε έτσι μια πιο ιδιαίτερη σχέση ίσως με τον Πέλκα? Δεν ξέρω αν τη χαρακτηρίσω ιδιαίτερο, αλλά τον έχω πει ότι, κοίταξε να δεις, ναι, μεν η οικογένειά σου είναι, αλλά θέλω να με θεωρείς δεύτερο πατέρα σου. Γιατί το παιδί αυτό ήταν φορτωμένο. Βασικά του είπα ότι έχασε 2 χρόνια, τα καλύτερα χρόνια, 22 με 24 που είναι σήμερα, που είχε φύγει η Πορτογαλία και κάτι δεν πήγαινε καλά. Του έδωσα κάποιες συμβουλές και του είπα πατρικά 5 πράγματα. Φέτος τα έβγαλε όλα. Φέτος τα έβγαλε όλο ο Πέλκας, και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα. Γιατί αν θέλετε θα σας κακίσω λίγο εντός παραθέσεως του δημοσιογράφου. Δεν βγαίνει Κούδας. Του λέω, βάλε τη σφραγίδα σου, αγόρι μου, Πέλκας είσαι εσύ. Ούτε Κούδας θα γίνεις, ούτε Μέση θα γίνεις. Εσύ θα γίνεις Πέλκας και θα βάζεις τη σφραγίδα σου Πέλκας. Τελείωσε, λέω, μη φορτώνεσαι με τέτοια πράγματα. Και νομίζω ότι φέτος τουλάχιστον ο Δημήτρης με δικαίωσε. Ήταν από τους πρωταγωνιστές όλη τη χρονιά και στον τελικό. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω για τη νέα γενιά των φίλων του ΠΑΟΚ. Η χθεσινή, η προχθεσινή μάλλον, ήταν από τις πιο έντονες βραδιές, από τις πιο έντονες συγκινήσεις, αυτό το κύπελο. Αλλά από ό,τι βλέπω και από ό,τι καταλαβαίνω και από τα λεγόμενά σας, και εσείς το ζήσατε τόσο έντονα, παρότι φυσικά έχετε ζήσει πάρα πολλά πράγματα με τον ΠΑΟΚ, τίτλους, επιτυχίες, αλλά ακόμη το ζήσατε και αυτό πάρα πολύ έντονα, ήταν έτσι? Είπα προηγουμένως κάτι, ότι μπορεί το σώμα να μην ακούει, εγώ σε κάθε παιχνίδι παίζω με το μυαλό μου, και όταν βλέπω τέτοια πράγματα, ξέρετε ότι στο πρώτο τίτλο του 72 είχα εκείνο τον πόθο, γιατί πάω μεγάλη ομάδα,
πες μου, κύριε μου, έχεις πάρει ένα τίτλο. Είχα ένα τέτοιο πόθο να χαρίσουμε ένα τίτλο στην ομάδα που πιστεύω και με τα παιδιά τότε τους συμπαίκτες μου το βγάλαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί το 1972 που πήραμε το πρώτο τίτλο, βέβαια που χάσαμε εδώ από τον Άρη που ήταν καλύτερος ο Άρης, αλλά έπρεπε να πιστοποιήσουμε ότι είμαστε καλή ομάδα. Γιατί από το 68 που γύρισα μέχρι το 72 ήταν 4 χρόνια και συνέχεια το 70, 71, 72 πηγαίναμε συνέχεια σε τελικούς. Έπεται ότι κάποτε πρέπει να το δείξουμε αυτό και να το ανταποδώσουμε στον κόσμο όλο εκεί που είχε αυτό το πόθο για ένα τίτλο. Και νομίζω ότι αυτό από το πείσμωμα της φετινής χρονιάς από τους παίχτες το βγάλανε και το ένιωθα σαν εκείνα τα χρόνια, δηλαδή και είπα παιδιά πάντε να πάρετε το κύπελο και να σφραγίσετε και το double, γιατί αυτό θα είναι η σφραγίδα μέσα εκεί, να πάρετε το κύπελο αλλά να δώσετε και τα διαπιστευτήριά σας ότι εμείς κύριοι είμαστε οι πρωταθλητές. Το έκαναν. Το έκαναν. Το έκαναν και όταν στο ΆΚΑ ακουγόταν τον Νάτι οι πρωταθλητές, δεν υπήρχε καμιά αντίδραση από την απέναντι πλευρά. Υπήρχε αμηχανία και νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Κοίταξε, ότι το έβλεπε, γιατί σήμερα γι' αυτό μιλάμε, όταν το βλέπεις κάθεσαι και λες εντάξει ρε παιδάκι μου, είμαι αεξής, είμαι Παναθηναϊκός ή είμαι Ολυμπιακός, κάτσε να δω τι κάνει ο ΠΑΟΚ πώς παίζει. Άμα βλέπεις ότι μια ομάδα είναι τόσο ποιοτική και παίζει ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να αμφισβητήσεις και να πεις ότι μετά ο δικαστής έβγαλε την απόφαση ότι δεν ήταν 1-0 με την ΑΕΚ και ήταν 0-2. 0-3, πόσο πάει στα χαρτιά το σκορ. Και να βλέπεις πρωτόγνωρα πράγματα, δηλαδή διαιτητής και Λάιτσμαν, συγγνώμη, να φεύγουν προς τη σέντρα και να κυρώνουν το γκολ από τον πάγκο της ΑΕΚ. Ή από ποιο? Από πουθενά. Μα δεν το βλέπαμε. Γιατί εγώ λόγω ενός μικρού προβλήματος υγεία δεν ήμουνα στο γήπεδο και το είδα στην τηλεόραση και λέω για ποιο λόγο ακυρώνεται αυτό το γκολ. Ποιος το ακύρωσε? Ναι, ακόμα απλά η ερώτηση έχει μείνει αναπάντητη, κύριε Κούδα. Ναι, ποιος το ακύρωσε, ποιος? Ποιος? Δεν ξέρω ποιος. Ο Στυλιάρας, ο Κομίνης, ο Πάγκος της ΑΕΚ. Ποιος? Πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, γιατί το γκολ αυτό έκρινε ένα πρωτάθλημα. Πρέπει να απαντηθεί. Να μας πούν και το λόγο και ποιος ακύρωσε αυτό το γκολ. Για ποιο λόγο ακυρώθηκε αυτό το γκολ? Εφόσον οι άρχοντες του αγωνιστικού χώρου είναι ο διαιτητής και ο επόπτης γραμμών που λέμε. Λοιπόν, ποιος σφύριξε κάτι το οποίο ήταν αντικανονικό? Σφυρίχτηκε κάτι αντικανονικό? Δεν έδειξε τη σέντρα? Πώς ακυρώνεται μετά αυτό το γκολ? Όμως ακυρώθηκε. Συγγνώμη να πω και κάτι, γιατί έχω φάει 3 αποβολές για τέτοια πράγματα. Δηλαδή όταν συμβαίνουν τέτοια, ποια νυφαλιότητα να έχεις και τι νυφάλιος να είσαι όταν ξέρεις και την ιστορία ότι 21 χρόνια σε κλέβανε πρωταθλήματα και κύπελα. Να το λέει αυτό ο Γιώργος Κούδας, τίποτα άλλο, δεν έχω να πω. Ναι, δηλαδή κάποτε δεν αντέχεις και κρίνησες. Να πάμε στην επόμενη μέρα. Πιστεύω, θέλω τη γνώμη σας όμως, ότι ο ΠΑΟΚ για να φτάσει εκεί που του αρμόζει πρέπει να παίξει σε ομίλους Champions League και να κατακτήσει το πρωτάθλημα του χρόνου. Σίγουρα η στόχη τώρα, το όπως λέμε, ο πήχης εκεί ανέβει. Αυτό το επίπεδο πρέπει να κάνει ένα κλικ και είναι το επόμενο να πάει σίγουρα καλύτερα, και έχει τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ να πάει. Αρκεί να σας πω ότι δεν είναι μόνο αυτή τη στιγμή και η K20 βγήκαν πρωταθλητές, άρα σημαίνει ότι γίνεται καλή δουλειά εκεί. Ο κ. Σαββίδης εχθές είπε ότι το μπάτζετ σας θα είναι αυτό, αλλά για μένα το μπάτζετ ξέρετε ποιο είναι. Αυτή τη στιγμή έχει 5 παίκτες ο ΠΑΟΚ,
αν θέλεις να βάλω και το Λιμνιό που είναι σήμερα στην αυτή. Παίκτες οι οποίοι μπορείς να τους έχεις, εάν αγαπήσουν και αυτό το σύλλογο και δεν αγαπήσουν μόνο ένα συμβόλαιο που θα έρθει αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, Λιμνιός, Πέλκας, ο οποίος είναι ήδη, είναι παιδιά 8ετίας, 10ετίας για μένα. Ναι. Υπάρχει Βάρντα, ναι. Χατζησαΐας, ναι. Γιαννούλης, Γιαννούλης. Πασχαλάκης, Χαρίσης. Χαρίσης. Χαρίσης, να ολοκληρώσω. Βεβαίως. Χαρίσης έξω και κάποιον άλλο έχουμε τώρα, μου διαφεύγει. Λοιπόν, έχεις και μπορείς να κτίσεις μια ομάδα. Και εφόσον, φυσικά το λέω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά ο προπονητής θα δει εκεί πέρα το τι χρειάζεται και τι κάνει. Και τις υπόλοιπες μεταγραφές ποιότητος, που για να πάρεις κάποιον παίκτη δεν είσαι και Μπαρτσελώνα ούτε Γιουβέντους, μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορείς να βρεις ή τα κενά ή τι θέλεις να συμπληρώσεις, θα τα βρει η τεχνική ηγεσία μαζί με τον προπονητή και το τμήμα σκάουτινγκ. Ήστο. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Κύριε Κούδα, ούτε το μεγαλείο σας, ούτε το μεγαλείο του ΠΑΟΚ έχει τελειώμα. Σίγουρα, και αυτό πρέπει να ξέρουμε, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει πλέον, αυτό το είπε και το θέλω πάρα πολύ, τουλάχιστον πριν φύγω, να κάνει και το γήπεδο και να κάνει μια τέτοια ομάδα που να ξεφύγει από τα ελληνικά πλαίσια πλέον και να γίνει μια από τις ομάδες, τις 20 δεν ξέρω πώς θα είναι, ευρωπαϊκή ομάδα, να ξεφύγει από αυτά τα... γιατί πάντοτε κοιτάμε τη μιζέρια μας εδώ πέρα και δεν βλέπουμε ότι κάθε χρόνο αυτό που κτίζουμε δεν το κτίζουμε μόνο για την Ελλάδα, που έτσι κι αλλιώς έχουμε κάνει τα φοβερά λάθη. Πρέπει να δούμε προς εκεί που είναι το μέλλον, και το μέλλον είναι η Ευρώπη. Έτσι είναι. Να το ζήσουμε και αυτό, και το πρωτάθλημα και ένα γήπεδο, μια καινούργια τούμπα, παρακαταθήκη και πρίκα για τις επόμενες γενιές των Παοξίδων. Αυτό πρέπει, και κοίταξε το όνομα, δεν πρόκειται να, όσο και να έχουν μεταβληθεί οι όροι των ομάδων, αλλά και να ονομάζεται βέβαια σαν δεύτερο συνθετικό ή η Εμιράτες ή οτιδήποτε άλλο. Τουλάχιστον σε εμάς πιστεύω να μείνουν οι ομάδες με αυτούς για τα ονόματα τους. Μη γελάς. Όλα μπορούν να συμβούν. Τι να κάνουμε, αυτά που έχουμε δει φέτος είναι ή να κλαίμε ή να γελάμε. Πρέπει να διαλέξουμε πού θα κάνεις μπίλια. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, μπορεί να κλαίμε ή να γελάμε, αλλά δεν πάει να... πρέπει να σκεφτόμαστε το σωστό. Το σωστό. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κούδα. Να είστε καλά, κύριε Κούδα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.